ιερή, δυνατή και με προοπτική το 2023. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου και βρισκόμαστε εδώ για να κόψουμε την πίτα της ενότητας για το 2023. Δύο χρόνια πανδημία μας απομάκρυναν κάπως, αλλά φέτος μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε ξανά όλοι μαζί και να πούμε κάποια πράγματα που αφορούν την πορεία του Δήμου, την πορεία της αυτοδιοίκησης. Θέλω να χαιρετήσω ιδιαίτερα τα μέλη της ενότητας, τα παλιότερα μέλη, τα παλιά μέλη της ενότητας, μαζί με τους οποίους διανύσαμε μια πορεία πολλών ετών, δεκαετιών. Κάποιοι άλλαξαν δρόμους, εμείς μια ομάδα συνεχίζουμε και προσπαθούμε από το μετερί της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ξεκινάω ευχόμενος καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά στον τόπο μας, καλή χρονιά ατομική, οικογενειακή, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Να είμαστε γεροί, να είμαστε δυνατοί, να αγωνιζόμαστε για το καλό του τόπου μας, για το καλό το ατομικό και το οικογενειακό μας. Φίλες και φίλοι, η αυτοδιοικητική περίοδος που διανύουμε, το 2019 και μετά, χαρακτηρίστηκε από τέσσερα σημεία ιδιαίτερα. Το πρώτο ήταν το ότι ήταν... Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ, δεν διάβασα και την ιστορία της αυτοδιοίκησης, να το πω, έχω και κάποιους παλιότερους εδώ. Αν ποτέ η αυτοδιοίκηση έγιναν εκλογές με απλή αναλογική. Λοιπόν, είχαμε τις πρώτες εκλογές με απλή αναλογική, με ό,τι δυσκολίες συνεπάγεται αυτή η ιστορία. Το ζούμε τώρα όλοι μας, που πάμε να γίνουν εθνικές εκλογές με απλή αναλογική και μήνες πριν έχει ανοίξει η συζήτηση τι θα γίνει με τις συνεργασίες και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν που κάναμε εμείς στο Δήμο Κοζάνης από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη διακυβέρνησης των υποθέσεων του Δήμου, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, ήταν να κάνουμε συνεργασία, να κάνουμε το αυτονόητο. Γιατί ένας Δήμος τόσο μεγάλος, με τόσο σημαντικά προβλήματα, δεν μπορούσε να διοικηθεί με άλλον τρόπο. Και βέβαια, εδώ δεν είναι άγνωστη η συνεργασία στον τόπο μας. Θυμίζω το 89-90 που είχαμε τελείως ασύμβατες, να το πω, συνεργασίες που αν τις συζητούσαμε μερικά χρόνια πριν θα μας φαίνονταν αδιανόητο. Όπως έτσι, να μην ξεχνάμε το ότι από το 2012 μέχρι το 2019 η χώρα κυβερνιόταν από κυβερνήσεις συνεργασίας. Άρα αυτό που κάναμε και εμείς στο Δήμο Κοζάνης δεν ήταν τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από το να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με άλλους συνδυασμούς και να επιδιώξουμε το καλύτερο για τον τόπο μας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου ήταν η πανδημία. Το ζήσαμε κι αυτό. Το ζήσαμε κι αυτό, εγώ να πω, ξεκινώ τον εαυτό μου αυτοκριτικά πρώτα, όταν έβλεπα στην Κίνα το τι συμβαίνει, τους κυνηγούσαν με τα
για να τους πιάσουν, για να τους βάλουν μέσα, μου φαινόταν παράλογο. Σε λίγους μήνες το ζήσαμε και αυτό. Το ζήσαμε και αυτό, ζοριστήκαμε, περάσαμε δύσκολα, είχαμε σοβαρές επιπτώσεις οικονομικές, κοινωνικές, υγειονομικές, χάσαμε συνανθρώπους μας. Οι συμπολίτες μας που υπηρετούν στις υγειονομικές μονάδες έδωσαν έναν σημαντικό αγώνα για να κρατήσουν το σύστημα όρθιο και βέβαια όλα αυτά πήγαν και ένα μέρος της δουλειάς μας πίσω. Γιατί πολλοί συνάδελφοι εργαζόμενοι έλειπαν, οι επαφές και οι συνεργασίες με ανθρώπους στην Αθήνα, στα Υπουργεία δεν ήταν τόσο εύκολες όσο ήταν στο παρελθόν. Αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα, προσαρμοστήκαμε και βέβαια σταθήκαμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Σταθήκαμε δίπλα στους συμπολίτες μας, βοηθήσαμε αυτούς που είχαν ανάγκη, βγήκαμε με κοινά μηνύματα υπέρ των εμβολιασμών και μετακινήσαμε συμπολίτες, τους πήγαμε εκεί που έπρεπε να πάνε. Ήμασταν δίπλα τους σε κάθε καλεσμά τους και σε κάθε πρόβλημα που αντιμετώπισαν. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι λίγο πολύ κοινά τα ζητήματα, είναι το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και της απολιγνητοποίησης. Θυμίζω, αναλάβαμε 1η του Σεπτέμβρη, στις μέσα του Σεπτέμβρη, 20 του Σεπτέμβρη, ο Πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε την απολιγνητοποίηση. Όχι ότι ήμασταν ανυποψίαστοι για το τι συμβαίνει, ότι δεν βλέπαμε την εξέλιξη, πώς πάνε τα πράγματα με την ενέργεια. Όμως, όταν αρχίζουν να μπαίνουν οι ημερομηνίες, τότε αρχίζουν να μπαίνουν και οι προβληματισμοί και μετά, όχι μόνο για την απασχόληση, όχι μόνο για την ηλεκτροπαραγωγή, αλλά το πιο βασικό, αυτό που μας καίει ίσως και περισσότερο όλους, ιδίως τέτοιες μέρες, το αγαθό της τηλεθέρμανσης που απολαμβάνουμε εδώ και 30 χρόνια και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι γι' αυτό, το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, ποιο θα είναι το μέλλον. Και βέβαια, συνεπακόλουθα ήρθε και μετά τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο η ενεργειακή κρίση και πήγε τα πράγματα ακόμα παραπέρα και πιο δύσκολα. Άρα, ήταν μια κρίση η οποία και σε αυξήσεις οδήγησε και σε προβλήματα πληθωρισμού και τα λοιπά και σε οικονομικά προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα και σε μια σειρά από προκλήσεις τις οποίες είχαμε μπροστά μας. Τώρα, προχωρώντας, τώρα απόψε η συζήτηση είναι λίγο χαλαρή, φίλες και φίλοι, δεν έχω κείμενο, δεν βγάζω ομιλία από άγγονος, ο Παπαγιώργος είναι εδώ, μας το καταλαβαίνει καλύτερα. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι το εξής. Η απόψινή συζήτησή μας δεν έχει απολογιστικό χαρακτήρα. Δεν έχει απολογιστικό χαρακτήρα. Τον απολογισμό θα τον κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη και είναι μια διαδικασία όπου τουλάχιστον το μισό Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι οι άνθρωποι που έχουν θέσεις ευθύνες, θα εξηγεί ο καθένας τι έχει κάνει στον τομέα του και θα το παρουσιάζει δημόσια. Είναι αδύνατο σε μια τέτοια διαδικασία σαν απόψε να κάνω απολογισμό. Επίσης, δεν θα πω και έναν προγραμματικό λόγο. Τον προγραμματικό λόγο, αυτό που θα κάνουμε για το μέλλον, θα το παρουσιάσουμε στους επόμενους μήνες. Μπροστά μας είναι ο χρόνος να τα πούμε στον τόπο και στον χώρο που πρέπει να τα πούμε. Όμως, αυτό που θα προσπαθήσω να πω είναι να επισημάνω και να παρουσιάσω κάποιες από τις δράσεις που υλοποιήσαμε αυτή τη δημοτική περίοδο και είναι δράσεις οι οποίες ξεχωρίζουν και ξεχωρίζουν το Δήμο Κοζάνης και τον ανεβάζουν στην πρωτοπορία της αυτοδιοίκησης της χώρας μας. Και είναι δράσεις οι οποίες έχουν ένα σημαντικό οικονομικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Και αυτό πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας, αν θέλουμε να βλέπουμε με προοπτική το μέλλον. Πάμε λοιπόν μια πρώτη διαφάνεια, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, το θεωρώ απαραίτητο. Είμαστε Δήμος, είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είμαστε κυβέρνηση. Δεν ομοθετούμε εμείς. Δεν έχουμε ευθύνη για όλα τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας.
Το σύστημα υγείας είναι κρατική υπόθεση, δεν είναι υπόθεση της αυτοδιοίκησης. Η αντιμετώπιση του COVID ήταν κρατική υπόθεση, δεν είναι υπόθεση της αυτοδιοίκησης. Η αντιμετώπιση της ανεργίας, η δημιουργία επενδυτικού κλίματος για να προσελκύσουμε επενδύσεις, δεν είναι δουλειά της αυτοδιοίκησης. Μπορεί να βοηθήσει και η αυτοδιοίκηση όμως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά δεν είναι η βασική δουλειά της αυτοδιοίκησης. Τι λέει λοιπόν ο κώδικας Δήμων? Ότι ο στόχο έχει η αυτοδιοίκηση την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Αυτό είναι ο πυρήνας των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης. Από εκεί ξεκινάει και αρχίζει να προχωράει παρακάτω να λέει τα ειδικότερα. Ας πιάσουμε λίγο το ζήτημα της απολιγνητοποίησης και το ζήτημα του ενεργειακού, που είναι από αυτά που καίνε και από αυτά που μας απασχολούν και από αυτά που συζητούνται περισσότερο. Φίλες και φίλοι, 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, ο 7ος στόχος. Φθηνή και καθαρή ενέργεια. Οι μεγαλύτεροι από εμάς έχουμε ζήσει και από τη δεκαετία του 80 τα προβλήματα που συνεπάγονταν η ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητα και η εξορρυκτική και η καύση του λιγνίτη. Είχαμε το θλιβερό προνόμιο να έχουμε σοβαρό τα προβλήματα ρύθμισης, αλλά είχαμε και το πλεονέκτημα να είμαστε η περιοχή στην οποία αναπτύχθηκε στην πρώτη περιοχή της Ελλάδος το οικολογικό κίνημα, και ήμασταν από τη δεκαετία του 90, είχαμε οικολογικό κίνημα, οικολογική παράταξη στο Δήμο Κοζάνης. Η παγκόσμια συνδιάσκεψη του ΟΗΕ στο Παρίσι το 2015, που υιοθέτησε τις αρχές της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία, φθινόπωρο του 2019, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν ανακοίνωσε την Πράσινη Συμφωνία, κεντρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απανθρακοποίηση της Ευρώπης έως το 2050. Και με συνεχώς αυξανόμενους στόχους να μπαίνει ο πύχης ακόμα πιο ψηλά, τι θα γίνει το 30, τι θα γίνει το 40, τι θα γίνει το 50. Και βεβαίως έβαλα και ένα διάγραμμα, δεν θα σας κουράζω, βλέπετε την κατηφόρα του λιγνίτη. Ήταν μια εξέλιξη που μπορεί να μην την βλέπαμε καθαρά όλοι μας, αλλά από το 2010 και μετά ήταν μια εξέλιξη η οποία δυστυχώς μας χτυπούσε το καμπανάκι για το τι θα γίνει. Και βεβαίως, επειδή σε όλα τα πράγματα υπάρχει μια αρχή και ένα τέλος, κάποια στιγμή πρέπει να περάσουμε από την περίοδο του λιγνίτη στην περίοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είμαι σε μια ηλικία που έχω ζήσει, όπως και κάποιοι από εσάς τον Αγίο, που έχουμε ζήσει στην Κοζάνη, θα μιλήσω για την Κοζάνη, Θόδωρε, για την Κοζάνη ξέρω καλά, που από το σπίτι μου που ήταν σχετικά κέντρο από τα Λόνια μέχρι την πλατεία έβρισκα 3 μπακάλικα, 4 τσαγκαράδικα και 1-2 ράφτες. Άλλαξα. Τα χρόνια που έρχονται αλλάζουν τις οικονομικές συνθήκες, αλλάζουν τις παραγωγικές συνθήκες και βέβαια η κλιματική κρίση επιβάλλει την ολοένα και με μεγαλύτερο ρυθμό αλλαγή και της παραγωγικής βάσης στον τομέα της ενέργειας. Αφήνουμε τα ορυκτά καύσιμα και πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα, δεν έβαψα τα μαλλιά εδώ, είναι 12 χρονών φωτογραφία αυτή, που την έβαλα για να σηματοδοτήσω πια. Γενάρης του 21, αίθουσα τέχνης, σαν δήμαρχος τότε, υποδεχόμενη και προσφωνούσα τον Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου. Το 2011 προσφωνούσα τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος ήρθε να εξαγγείλει τότε το φωτοβολταϊκό των 200 ΜΒ, για όσοι το θυμάστε, στην περιοχή της ΔΕΗ. Λοιπόν, σημειολογικά εγώ θεωρώ ότι τότε ξεκίνησε να υπάρχουν κάποια πράγματα και κάποιες εξελίξεις στην περιοχή γύρω από το λιγνίτη και γύρω από τη μεταλιγνητική περίοδο. Και βεβαίως, δεν θέλω να πω ότι είμαι κανένας σπουδαίος ορματιστής, αλλά η ομιλία μου υπάρχει στο διαδίκτυο, δεν έλεγα τόσο πράγματα έξω από τόπο και χρόνο. Πρόγραμμα Ήλιος. Και βέβαια το Ήλιος, με το θυμίζει ο Αλέκος ο Αθανασιάδης, το πρόγραμμα Ήλιος ακολούθησε. Και βεβαίως ήμασταν από τους πρώτους Δήμους Αλέκου που ανταποκριθήκαμε και προτείναμε
Δυστυχώς δεν προχώρησε τότε το project κτλ. Τώρα, για όλη αυτή τη συζήτηση, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση, φίλες και φίλοι, γύρω από τα φωτοβολταϊκά. Είναι τρεις εικόνες. Η πρώτη εικόνα δείχνει πού έχει όσο πιο σκούρο καφέ το χρώμα, πού έχουμε περισσότερο ηλιοφάνεια, πού είναι ευνοϊκό το περιβάλλον για να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά. Το βλέπετε ότι είμαστε από τις σχετικά ευνοημένες. Δεν είμαστε στο top, αλλά δεν είμαστε και όπως είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το δεύτερο, η δεύτερη εικόνα δείχνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που είχε και έχει η περιοχή μας, που σχετίζεται με τις γραμμές ψηλής τάσης. Από εδώ ξεκίνησαν οι γραμμές. Γιατί εδώ ήταν οι λιγνητικές μονάδες. Και βεβαίως ήταν μια βαριά υποδομή, μια σκληρή υποδομή, την οποία θα ήταν κρίμα να μην αξιοποιήσουν. Και βέβαια, τι πάμε στην τρίτη εικόνα. Η εικόνα είναι, παρουσιάζει στοιχεία του Γενάρη του 2022, όπου λέει τι. Λέει ποια φωτοβολταϊκά έχουν αδειοδοτηθεί. Και εκεί, όπως βλέπετε στην εικόνα, δεν είναι η Δυτική Μακεδονία η περιοχή που έχει μεγαλύτερη πυκνότητα. Παρότι από εδώ ξεκινούν οι γραμμές ψηλής τάσης, παρότι εδώ υπάρχουν οι μεγάλες εκτάσεις της ΔΕΗ, κάποιες από τις οποίες θα αξιοποιηθούν για φωτοβολταϊκά, δεν είναι η περιοχή μας. Και βέβαια και εδώ για να λύσω μια αμφισβήτηση και μια απορία, γιατί τώρα λίγο πριν έρθω εδώ πέρα, διάβαζα και στο σπίτι ένα κείμενο σε σχέση με τις ενεργειακές κοινότητες κτλ. Και αν παίρνουν όρους σύνδεσης. Φίλες και φίλοι, οι μεγάλες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάνε στην υψηλή τάση. Οι μικρές εγκαταστάσεις πάνε στη μέση τάση στα δίκτυα του ΔΔΕ. Εκεί που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα είναι στα δίκτυα του ΔΔΕ. Εκεί δεν μπορούμε να συγκεκριθούμε. Στην ψηλή τάση υπάρχει χωρητικότητα, εκεί υπάρχουν προβλήματα. Εκεί κάνει το κουμάντο του Υπουργείου Ενέργειας, δίνει κάποιες προτεραιότητες, αλλά εκεί υπάρχει χώρος και συνδέονται ακόμα. Και βεβαίως, επειδή τώρα πάνε αλλάξει η νομοθεσία και εκεί, να επιτρέπει και το net metering και στην ψηλή τάση, θα δοθεί η δυνατότητα και σε κάποιες ενεργειακές κοινότητες να συνδεθούν στους σταθμούς ψηλής τάσης των ιδιωτών. Εμείς, σαν Δήμος Κοζάνης και σαν Δημοτική Αρχή, με τις συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει, προχωρήσαμε στις μισθώσεις κάποιων δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Ποιο είναι το όφελος από αυτό για τους κατοίκους? 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, το οποίο θα φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο όταν ολοκληρωθούν οι κατασκευή όλων των εγκαταστάσεων αυτών. Κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύριο θα μπαίνουν στα ταμεία του Δήμου. Από τα φωτοβολταϊκά που θα είναι δημοτικής ιδιοκτησίας, εξασφαλίζουμε ηλεκτρική ενέργεια 3.000 κιλοβατόρες ετήσια για 560 νοικοκυριά. Στην ουσία καλύπτει μια ολόκληρη δημοτική ενότητα, ίσως και λίγο περισσότερο από τα 560 νοικοκυριά. Και για όσους προβληματίζονται πόσα είναι τα 3.000 κιλοβατόρες, εγώ στο σπίτι μου, δύο άτομα, δεν έχω οικογένεια μεγάλη, αλλά όλα με το ηλεκτρικό, στην πόλη της Κοζάνης, καταναλώνω το χρόνο 2.400 κιλοβατόρες, όχι 3.000 κιλοβατόρες. Έτσι, για να έχουμε μια αίσθηση τι σημαίνουν αυτά τα μεγέθη. Το ζήσαμε την περίοδο κατασκευής κάποιων έργων. Εκατοντάδες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή των έργων. Όταν ήταν σε ανάπτυξη το μεγάλο έργο των ΕΛΠΕ, στο πρώτο εξάμεινο του 2021 κολλήθηκαν 50.000 ένσημα. Δεν ξέρω αν καμιά δραστηριότητα στην περιοχή έδωσε τόση απασχόληση και τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν και αυτές οι δραστηριότητες. Και βεβαίως, εμείς δεν θεωρούμε σε καμιά περίπτωση ότι το πρόβλημα της ανεργίας θα τονίσει τα φωτοβολταϊκά. Γιατί σε κατάσταση λειτουργίας έχουν μερικές δεκάδες θέσεις εργασίας μόνο. Και βέβαια, και εδώ αρχίζουν λίγο οι πρωτιές, κάτι για τα οποία είμαστε υπερήφανοι. Έχουμε ολοκληρώσει την αδειοδότηση της ενεργειακής κοινότητας του Δήμου Κοζάνης, 7 ΜΒ φωτοβολταϊκό που καλύπτει όλες τις ανάγκες του Δήμου, που κανένας αυτοδιοικητικός οργανισμός δεν έχει τέτοιο έργο. Και βεβαίως
είναι έργο με όρους σύνδεσης. Έτσι, αυτό εννοούμε και λέμε. Έχουμε σύνδεση με το ΔΔΕ, περιμένουμε την ένταξη το επόμενο διάστημα μέσα στο Φλεβάρι από το σχέδιο δίκαιης μετάβασης, ούτως ώστε να αρχίσει η υλοποίηση αμέσως. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει το ότι οι λογαριασμοί μας του ηλεκτρικού που έχουμε και τα ανταποδοτικά που πληρώνουμε, ανταποδοτικά τέλη για τον ηλεκτροφωτισμό, θα μηδενιστούν. Θα ελαφρύνει δηλαδή τα δημοτικά μας τέλη. Και βεβαίως όλα μας τα σχολεία και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις δεν θα έχουν υποχρέωση να πληρώνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Θα το συμψηφίζουν μέσα από αυτόν τον μηχανισμό. Άρα, σαν Δήμος Κοζάνης, είχαμε μια μεγάλη πρωτοφορία. Το έργο της τηλεθέρμανσης που μας κατέθεσε, όπως είπα πριν, το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο της αυτοδιοίκησης. Αυτόν τον χαρακτήρα τον συνεχίζουμε να τον υπηρετούμε και με άλλες πρωτιές. Και βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι και φιλικές στο περιβάλλον και ανεξάρτητες και εγχώριες και είναι η φθηνότερη πηγή ενέργειας. Έχουν και μειονεκτήματα φυσικά, έτσι. Το ότι δεν είναι διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά η τεχνολογία τρέχει να τα αντιμετωπίσει και αυτά. Και να πω, να επισημάνω κάτι σε αυτό το σημείο, είναι το ότι και το μέλλον της τηλεθέρμανσης θα είναι πράσινο. Οι ανανεώσιμες πηγές θα εξασφαλίσουν και το μέλλον της τηλεθέρμανσης για τη μετά το λιγνίτη περίοδο. Γι' αυτό δουλεύουμε και όταν θα έρθει η ώρα, θα τα πούμε περισσότερο. Συνέχεια λοιπόν όλο αυτό το χαρακτήρα του Δήμου μας σαν ενεργειακού Δήμου και των πρωτοβουλειών που πήραμε σε σχέση με την ενέργεια ήταν αυτονόητη το να εκδηλώσουμε το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή μας στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030. Η Κοζάνη είναι μια από τις 100 πόλεις, είναι μια από τις 6 ελληνικές πόλεις, ο Δήμος Κοζάνης, που επιλέχθηκαν για αυτή την αποστολή. Μεγάλο κατόρθωμα, μικρό κατόρθωμα, αυτονόητο, το πετύχαμε. Το διεκδικήσαμε, το τεκμηριώσαμε, το πετύχαμε. Τι συνέπεια θα έχει αυτό, φίλε σκεφτεί. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα, για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, δεν θα γίνει από μόνη της. Σε χοντρούς αριθμούς, το 72% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου προέρχονται από τα σπίτια. Το υπόλοιπο είναι από τις λοιπές άλλες δραστηριότητες. Αυτοκίνητα, βιομηχανία κτλ. Αυτό σημαίνει πρέπει να υποκαταστήσουμε, πρέπει να θερμομονώσουμε τα σπίτια μας, πρέπει να αναβαθμίσουμε τα σπίτια μας, πρέπει να αλλάξουμε καύσιμα. Πρέπει. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει επενδύσεις, σημαίνει επιχορηγήσεις, σημαίνει δανειοδοτήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση σημαίνει οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή. Και όταν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή, και απασχόληση υπάρχει, και προσέλκυση κόσμου και άλλου είδους ωφέλη. Και βεβαίως, παράλληλα με το με τη συμμετοχή μας σε 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις, το οποίο να σημειώσω, σήμερα βγάλαμε και μια ανακοίνωση, την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την υιοθετεί και το Υπουργείο Ενέργειας και προχθές την Παρασκευή που ήμασταν στην Αθήνα υπογράψαμε 85 δήμοι να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο. Όμως οι 6 είμαστε στην ευρωπαϊκή κατηγορία. Σήμερα τι τρέχουν, ποιες είναι οι μεγάλες πρωτοβουλίες που τρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η μία είναι, όπως είπαμε, το Green Deal, η δεύτερη είναι το Repowering EU, η προσπάθεια δηλαδή να απεξαρτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα ορυκτά καύσιμα και βεβαίως μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το New European Bauhaus, μια πρωτοβουλία που προσπαθεί να παντρέψει την αρχιτεκτονική, την κατασκευή με τα ενεργειακά ζητήματα. Και σε αυτό είμαστε μέσα. Είμαστε από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα που συμμετέχουμε και σε αυτήν την πρωτοβουλία.
Στο επόμενο διάστημα θα δείτε να βγαίνει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το πώς μπορούμε να αναμορφώσουμε το πνευματικό κέντρο. Αυτό το, η ευρύτερη περιοχή είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα. Πώς μπορούμε ένα σημείο που φαίνεται από όλη την Κοζάνη, και όχι μόνο από την Κοζάνη, και από όλη την ευρύτερη περιοχή, πώς μπορούμε να το αναβαθμίσουμε αισθητικά, πώς μπορούμε να το αναδείξουμε περισσότερο. Κλείνουμε το κομμάτι το ενεργειακό και τις ευρωπαϊκές πολιτικές και πάω λίγο σε πιο πεζά πράγματα, σε ζητήματα που έχουν σχέση με την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική ευαισθησία του Δήμου. Μπορεί να δώσουμε την μεγάλη προσοχή στα ζητήματα της ενέργειας και στα ζητήματα των έργων που θα δείξω λίγο παρακάτω, αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα δεν μας άφησαν αδιάφορους, κάθε άλλο μάλλον. Πάνω σε όλες τις παλές δομές, το βοήθεια στο σπίτι, τα συσίτια που υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν και να λειτουργούν και προσπαθούμε κάθε φορά να τα αναβαθμίσουμε, πήραμε μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες, εδώ δίπλα μας υπάρχει βιβλιοθήκη αναγνωστήριο για τυφλούς, που μπορεί να έρθει ένας τυφλός και με ακουστική βιβλιοθήκη να μπορέσει να απολαύσει ένα βιβλίο. Δεν είναι όσα είναι τις βιβλιοθήκες, είναι λιγότερα, αλλά σιγά σιγά το εμπλουτίζουμε. Πήραμε πρωτοβουλίες για τη σεξουαλική παρενόχληση, συνεργαστήκαμε με τον Εμπορικό Σύλλογο, συνεργαζόμαστε με υπηρεσίες. Στο Δήμο Κοζάνης, όποιος έρχεται, όποιος συμπολίτης με προβλήματα ακοής έρχεται, μπορεί να εξυπηρετηθεί, χωρίς να χρειάζεται να συνοδεύεται. Υπάρχει τρόπος με τη βοήθεια του Πανελληνίου Συλλόγου Κοφών, όπου μέσα από τους υπολογιστές εξυπηρετείται. Μπορεί να, δηλαδή να κάνει τη δουλειά του χωρίς καμιά βοήθεια. Φέτος ξεκινάμε την πρωτοβουλία για το ΚΕΠ υγείας στα πλαίσια του Δικτύου Υγειών Πόλεων. Μια πρωτοβουλία που συμμετέχουμε από το 2000, την προηγούμενη περίοδο, το 2009-2014, και σήμερα φτάσαμε στο σημείο να υλοποιήσουμε το ΚΕΠ υγείας. Ο Τάσος Σιδηράς, οι καιρικές συνθήκες τον κράτησαν στην Αθήνα, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Αυτός το τρέχει και αυτός προσπαθεί να τα τρέξουμε να το υλοποιήσουμε. Και βεβαίως, συνεργασία με την Ηλιακτίδα, όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη νοηματική, για να μην έχουμε διακρίσεις, να μην μένουν οι συμπολίτες μας χωρίς ενημέρωση. Και βεβαίως, ξενώνας Αστέρων. Ξέρουμε, δεν είναι το πρώτο πρόβλημα στην περιοχή μας η Άστη. Όμως, έχουμε τις υποδομές να φιλοξενήσουμε ανθρώπους για όσο το χρειάζονται. Να μην είναι στο δρόμο, να μην είναι απροστάτευτοι, να μην νιώθουν απροστάτευτοι. Και βεβαίως, θυμίζω και το χώρο στο Βιοπά κάτω που ήταν καταβλισμός Ρωμά, οι οποίοι σήμερα όλοι είναι σε σπίτια. Έτσι, κάθονται όπως καθόμαστε και εμείς σε διαμερίσματα, οι κατοικίες, οι μονοκατοικίες, οι οποίες είναι μισθωμένες. Περνάω σε ένα άλλο σημείο που έχει επίσης σημαντικό αναπτυξιακό υπόβαθρο, αποτύπωμα. Είναι η ολοκλήρωση των χαρακτηρισμών σαν κοινόχρηστο στον χώρο της Πολεοδομικής Ενότητας 5. Πολεοδομική Ενότητα 5 είναι μια ιστορία που καμιά εικοσαριά από εδώ μέσα από αίθουσα το θυμόμαστε και πονάμε. Μια διαδικασία που ξεκίνησε το 1996, 97 ή 98 κάπου εκεί και το ολοκληρώσαμε τώρα. Ποια τι αφορούσε αυτή, τότε είχαμε πάρει τη σοβαρή απόφαση πια να αναδείξουμε το ιστορικό κέντρο της πόλης, τα μνημεία που υπάρχουν στο κέντρο και να δημιουργήσουμε παραπάνω ελεύθερους χώρους. Χαρακτηρίζουμε ΚΑΧΗ το χώρο μπροστά από το Λογαριακό Μουσείο, μπροστά από το Αρχαιοτικό Βούρκα, το πίσω μέρος από το Δημαρχείο για να βγει ο Αϊνικόλας μπροστά, όλο το οικοδομικό τετράγωνο του ΟΤΕ, το οικοδομικό τετράγωνο του ΟΚΤΕΛ και το καθεξής. Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, αυτή είναι η παρέμβαση, αυτή είναι η προσπάθεια που κάναμε και που στέφθηκε στο τέλος με επιτυχία και βγήκε 30 Ιανουαρίου το Προεδρικό Διάταγμα, δίνει έναν άλλο αέρα στο κέντρο της πόλης. Η πόλη επιτέλους δείχνει αυτά τα λίγα που έχει να δείξει, τα αναδεικνύει.
είναι χαρακτηριστικά που αύριο μεθαύριο θα αναδείξουν την επισκεψιμότητα της πόλης και μπορούν να προσελκύσουν επισκεψιμότητα. Άλλη μια πονεμένη ιστορία. Το κληροδότημα μικρού, είναι και το κληροδότημα πλήρου, αλλά εκείνο είναι πιο ήπιο, αναφέρομαι μόνο στο κληροδότημα μικρού. Τι εστί κληροδότημα μικρού, είναι αυτά τα γκρεμισμένα που βλέπουμε όταν περνούμε τη Μεγάλο Αλεξάνδρο, Μακεδονομάχων στα αριστερό μας χέρι και όταν περνούμε τη Μεγάλο Αλεξάνδρο, του Δελελή απέναντι. Κληροδότημα μικρού, το κληροδότησε ο μικρού, στο Δήμο Κοζάνης για να πρικίζονται άπορες κορασίδες. Η πρίκα έχει πόσα χρόνια που καταργήθηκε, το έμεναν κάποια λεφτά, ποια λεφτά, από το κατάστημα απέναντι, το γωνιακό Καρακάση και Μακεδονομάχων, επίσης κληροδότημα μικρού. Ναι, το πιάσαμε και το ξεμπερδέψαμε. Το πιάσαμε και το ξεμπερδέψαμε, πήγαμε στο εφετείο Ιωαννίνων, αλλάξαμε το σκοπό για τον οποίο το κληροδότημα, γιατί πρίκα πλέον δεν υφίσταται, προκειμένου να στηρίζουμε άπορες οικογένειες και άπορες νέες κοπέλες, όπως ήταν ο σκοπός του Δωρητή. Και το επόμενο διάστημα θα βάλουμε το διαγωνισμό στον αέρα. Δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι τέλος του Φλεβάρι ή θα είναι στο Μάρι, αλλά θα βγει ο διαγωνισμός για να γίνει μια υποδομή το οποίο, στο συγκεκριμένο οικόπεδο, το οποίο θα έχει σαν συνέπεια. Πρώτον, να συμμαζευτεί αυτό το χάλι που βλέπουμε σήμερα και το βλέπουμε τόσα χρόνια. Και δεύτερον, να έχουμε έσοδα στα οποία θα πάνε πάλι σε συμπολίτες θα πάνε αυτά τα έσοδα. Το ζήτημα του νοσοκομείου. Ένα εξαιρετικά μεγάλο θέμα, ένα εξαιρετικά κέριο θέμα. Ένα θέμα που νομίζω μας πονάει όλους. Αν βάζαμε μια κάλπη, τώρα όπως ερχόμασταν όλοι μέσα, αν πόσο είμαστε ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες υγείας στην περιοχή μας, είναι και ο Στέργος εδώ πέρα, Στέργο, δεν αμφιβάλλω ούτε για τις προσπάθειες που έκανες εσύ, ούτε για τις προσπάθειες που έκανε το υγειονομικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο. Όμως νομίζω η γενική αίσθηση είναι ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, ότι θέλουμε το κάτι περισσότερο, θέλουμε το κάτι καλύτερο. Και βεβαίως η κριτική που μας ασκήθηκε επειδή αναθέσαμε τη μελέτη και επειδή αναδείξαμε την αναγκαιότητα για το νέο νοσοκομείο ήταν ότι τα κτίρια δεν δίνουν υγεία, ότι οι γιατροί παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Ναι, προφανώς λοιπόν δεν είμαστε τόσο χαζοί να μην το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Όμως όπως ο καθένας μας προτιμάει να κάθεται σε ένα καινούριο σπίτι παρά σε ένα παλιό σπίτι, έτσι είναι φανερό το ότι σε ένα καινούριο νοσοκομείο πιο εύκολα προσελκύεις επιστημονικό προσωπικό και νοσηλευτικό προσωπικό και σε ένα καινούριο κτίριο οι ασθενείς απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες. Όλοι μας περισσότερο ή λιγότερο, ιδίως λίγο παλιότερα, έχουμε περάσει από το νοσοκομείο για τη δικιά μας υπόθεση για συγγενών και ξέρουμε την κατάσταση που κρατούσε ιδίως παλιότερα. Και βεβαίως, πρέπει, αγαπητές φίλες και φίλοι, να συνειδητοποιήσουμε κάτι. Οι οδικοί άξονες που έγιναν στην περιοχή άλλαξαν εντελώς τη λειτουργία της περιοχής μας. Η μελέτη αυτή έφτασε μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε μια αναφορά σε μια δημόσια παρέμβαση. Προχθές, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε αναφορά για το ατυχές περιστατικό με το παιδάκι από τα Γρεβενά που αναγκάστηκε να πάει στη μέθη στο Ρίο, στην Πάτρα και είπε είναι δυνατόν. Ναι, κανένας μας δεν θέλει να βλέπει τέτοια περιστατικά. Όμως, αν δεν δημιουργήσουμε μια σύγχρονη υγειονομική υποδομή σε ένα σημείο της Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο να είναι εύκολα προσβάσιμο από άλλους, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τα ίδια περιστατικά. Μην έχετε καμιά αμφιβολία. Και βεβαίως, να μην ξεχνάμε επίσης ότι οι τέσσερις δήμοι οι οποίοι έχουμε αναφορά στο Μαμάτσιο, δηλαδή Βόλιο, Κοζάνη, Σέρβια και Βελβεντό, αντιπροσωπεύουμε το 70% του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Έτσι. Εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Η μελέτη υπάρχει. Μπροστά μας έχουμε χρόνο να διεκδικούμε και πάλι αυτό που νομίζουμε καλύτερο για τον τόπο, αναγκαίο για τους πολίτες. Τι άλλο πετύχαμε αυτή την περίοδο από το 19 μέχρι σήμερα, στα 3,5 χρόνια που διαχειριζόμαστε τις ευθύνες του Δήμου. Έχουμε εξασφαλίσει 25 περίπου εκατομμύρια από ανταγωνιστικά προγράμματα. Προσέξτε λίγο τη λέξη, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Τι σημαίνει ανταγωνιστικά προγράμματα? Ανταγωνιστικά προγράμματα είναι εκεί που δεν είναι δεδομένα τα λεφτά. Ο τοπικός χώρος είναι τα λεφτά που δικαιούται ο Δήμος Κοζάνης, είναι δεδομένα. Δεν μπορεί να μας τα πάρει κανένας άλλος. Τα λεφτά που δικαιούμαστε από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης επίσης είναι δεδομένα. Δεν μας τα έχουν πάει άλλος, νωρίτερα ή αργότερα θα τα πάρουμε. Ανταγωνιστικά προγράμματα σημαίνει ότι παίρνουμε πόρους από προγράμματα τα οποία τα διεκδικούν και άλλοι. Και εδώ είναι η μεγάλη επιτυχία και εδώ είναι μια μεγάλη, κρύβεται από πίσω, μια μεγάλη προσπάθεια αιρετών και εργαζομένων για να μπορέσουμε να τρέξουμε και να υλοποιήσουμε αυτά τα πράγματα. Η πλατεία Λασάνη έχει ήδη ανάδοχο, θα δείτε το επόμενο διάστημα να υλοποιείται. Οι ενεργειακές κοινότητες, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σε καμιά δεκαριά σχολικά κτίρια είναι όλες σε εξέλιξη. Η ψηφιακή αναβάθμιση βιβλιοθήκης δημοπρατείται μέσα στο Φλεβάρι. Η ηλιακτήδα είναι σε διαδικασία δημοπράτησης, ξεπερνάμε τα προβλήματα ενστάσεων και βέβαια ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση, το cut and cover, τα λέμε λίγο συνθηματικά με τεχνικούς όρους. Τι σημαίνει αυτό? Ενοποιούνται τα πλατάνια με το πανόραμα. Ανεβαίνοντας από τον Γκρόκο προς την Κοζάνη, το δεξί το μέρος θα σκεπαστεί όλο, θα υπογειοποιηθεί δηλαδή η σιδηροδρομική γραμμή και θα δημιουργηθούν απάνω στο επίπεδο του εδάφους 14-15 στρέμματα ελεύθερη χώρη. Το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και μόλις σήμερα πληροφορήθηκα ότι και ένα μικρότερο έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, οδική ασφάλεια που έχει ηλεκτροφωτισμούς και οδέντα οδοπίες, 2,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ, θα πάρουμε την έγκριση τις επόμενες ημέρες. Ερχόμαστε τώρα στο ΣΔΙΠ. Ένα έργο το οποίο επίσης μας βάζει στην πρωτοπορία της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Τώρα, το λέω, θα μου πεις, Μαρούτα, βλοκά στα γένεια σου, παρότι είμαι εξορισμένος σήμερα και όλο στη μεσημέρι. Ναι, φίλες και φίλοι, κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος που αυτήν την αυτοδιοικητική περίοδο εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση δημόσιων υποδομών, δημοτικών υποδομών μέσα από τη χρηματοδότηση του ΣΔΙΠ, δηλαδή τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό τι σημαίνει? Και αυτό Φλεβάρι, Μάρτι, βγαίνει, ξεκινούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες με την νομοθεσία που προβλέπει η νόμη της πατρίδας μας, ούτως ώστε να υλοποιηθούν μια σειρά από έργα για τα οποία ο Δήμος δεν θα καταβάλει ούτε ένα ευρώ. Όπως δεν κατέβαλε ούτε ένα ευρώ για να γίνουν οι μελέτες για τέτοια έργα. Όσοι ξέρουν από έργα, ξέρουν τι σημαίνει μελετητικό κόστος για τόσα έργα. Ο ανάδοχος θα κατασκευάσει όλα τα έργα και θα έχει την ευθύνη της βαριάς συντήρησης για 25 χρόνια. Δηλαδή, όχι μόνο δεν θα βάλουμε για την κατασκευή των έργων, αλλά θα έχουμε εξασφαλισμένη την βαριά συντήρηση για 25 χρόνια. Ποια είναι αυτά τα έργα? Αθλητικές εγκαταστάσεις. Κάνουμε 2 κλειστά στο 6ο γυμνάσιο και στο συγκρότημα το σχολικό 3ο λύκειο, 4ο 8ο γυμνάσιο, στην Μακρυγιάννη. Σχολικά κτίρια. Το 9ο και το 14ο νηπιαγωγείο είναι τα 2 νηπιαγωγεία που είναι σήμερα στεγάζονται στα προκάτ, Σκλαβενίτης από την κάτω πλευρά και Δημοτικός Κήπος από πάνω, ώστε να γίνουν συμβατικές κατασκευές, όπως έχουμε την υποχρέωση μέσα σε μια τετραετία να τα κάνουμε. Το καλλιτεχνικό γυμνάσιο, το οποίο σήμερα στεγάζεται στο Δημοτικό του Πλήτου, θα γίνει ξεχωριστό κτίριο αποκλειστικά για καλλιτεχνικό γυμνάσιο. Καλλιτεχνικό γυμνάσιο είναι ένα από τα 9 που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έτσι, και έχει ανάγκη να το στηρίξουμε γιατί είναι από εκείνες τις υποδομές τις εκπαιδευτικές που κάνουν τη διαφορά για το Δήμο και για την περιοχή.
εδώ δεν θυμάμαι να το βάλουμε, βεβαίως είναι και το ειδικό νηπιαγωγείο και το ειδικό δημοτικό. Γίνεται απέναντι από τη Φανερωμένη, δίπλα από ένα συμβατικό δημοτικό, για να υπάρχει η διαδικασία της συνεκπαίδευσης και να υπάρχει η επαφή των παιδιών με αναπηρία με τα τυπικά παιδιά απέναντι. Στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας κατασκευάζεται νέες τεχνικές σχολές. Είναι αυτό που το λένε λίγο με μοντέρνους όρους, πώς έχουμε ανάγκη από τεχνίτες, από εξειδικευμένους τεχνίτες, γιατί πού πάει η περιοχή μας, φίλες και φίλοι. Η περιοχή μας πάει, το μέλλον προδιαγράφεται πολύ συγκεκριμένα. Ζητήματα ενέργειας, ζητήματα ΑΠΕ και ζητήματα ψηφιακά. Όλοι μας είμαστε με έναν υπολογιστή στο χέρι. Τα τηλέφωνά μας πλέον έχουν υπολογιστική ισχύ περισσότερο από ό,τι είχε πριν από 15 χρόνια ένας μεγάλος υπολογιστής. Η χώρα μας και ο τόπος μας βεβαίως χρειάζεται εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και πάμε να κάνουμε καινούργιες τεχνικές σχολές και καινούργια δημόσια ΙΕΚ απάνω στη ΖΕΠ. Και βεβαίως και μια νέα κλειστή πισίνα για να μπορούμε να καλύψουμε ακόμα καλύτερα τις ανάγκες μας σε αθλητικούς χώρους. Επίσης, στον ίδιο χώρο, στο χώρο της ΖΕΠ, πάμε να κατασκευάσουμε, προβλέπετε δηλαδή μέσα από το ΣΔΙΠ χρηματοδοτείτε, και το Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας. Το Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας, ένα έργο το οποίο επίσης σηματοδοτεί την προοπτική προς το μέλλον. Ένα μουσείο τεχνολογίας το οποίο εστιάζει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις ψηφιακές τεχνολογίες. Και πού είναι αυτό το έργο? Αυτό το έργο, φίλες και φίλοι, είναι δίπλα στο Πανεπιστήμιο. Σε το υπόπεδο που θα κατασκευαστεί είναι δίπλα στο Πανεπιστήμιο, από την μια πλευρά, και από την άλλη πλευρά είναι στον πρώτο θύλακα της ζώνης καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο είναι ένα έργο το οποίο θα το τρέξει στο Πανεπιστήμιο και είναι από τα εμβληματικά έργα της δίκαιης μετάβασης. Αρχίζουμε δηλαδή να δημιουργούμε στην περιοχή της ΖΕΠ, μέσα με κάποια άλλα έργα που προετοιμάζουμε και θα τα πούμε στο μέλλον, αρχίζουμε να δημιουργούμε έναν πόλο, όπως θέλουμε να το ονοματίσουμε, Εθνικό Πόλο Αειφορίας Καινοτομίας, ένας πόλος ο οποίος θα συγκεντρώνει επισκέπτες, σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές της μέσης εκπαίδευσης, επισκέπτες που έρχονται να δουν πράγματα, επιχειρήσεις οι οποίες θα φιλοξενούνται μέσα στο θύλακα καινοτομίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της πόλης και της περιοχής. Δηλαδή, να έχουμε πράγματα, να προσελκύουμε και να επισκέπτονται συμπολίτες από όλη τη Βόρεια Ελλάδα τον τόπο μας. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι ένα έργο 80 εκατομμυρίων, μια επένδυση 80 εκατομμυρίων, πόσο θα συμβάλλει στην απασχόληση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τα 2, 3, 4 χρόνια που θα διαρκέσει αυτή η κατασκευή. Είναι ένα έργο, το ΣΔΙ, που συνολικά ανεβάζει κατηγορία το Δήμο Κοζάνης. Αναβαθμίζει όλες τις δημόσιες, αναβαθμίζει όλες τις αστικές υποδομές. Και βεβαίως, φίλες και φίλοι, έτσι συνεχίζουμε. Με συνθέσεις, συγκλήσεις, συνεργασίες, εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα του Δήμου Κοζάνης απέναντι στην πρόκληση της απολιγνητοποίησης. Η απολιγνητοποίηση, η ενεργειακή κρίση μπορεί να την πήγε λίγο παραπίσω, αλλά είναι ζήτημα χρόνου. Θα συμβεί κάποια στιγμή, δεν γίνεται άλλο. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε άμεσες και μακροπρόθεσμες δράσεις ολιστικής βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών σε μια σύμπραξη κεντρικών φορέων με τοπικές πρωτοβουλίες για τη μεγέθυνση του αναπτυξιακού αποτελέσματος και με στόχο την ανάδειξη του Δήμου Κοζάνης σε μια σύγχρονη και πράσινη πόλη και βεβαίως και ψηφιακή πόλη. Φίλες και φίλοι, όλη αυτή η παρουσίαση και αυτά που βλέπαμε νωρίτερα που αφορούσαν τα έργα της προηγούμενης δημοτικής περίοδου 10-14, αλλά και όλα αυτά αποδεικνύουν κάτι. Αποδεικνύουν ότι και την γνώση έχουμε και την εμπειρία και τη θέληση να προχωρήσουμε. Και με αυτόν τον τρόπο προχωρούμε για το μέλλον
για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, για να αναβαθμίσουμε τον τόπο μας και να έχουμε μια καλύτερη ζωή για μας και για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.